Λοιπόν, δέντρο στο Ναύπλιο, στην πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο, σχεδόν έτοιμο, τουλάχιστον εξωτερικά. Πείτε μας μερικές κουβέντες για τη σκέψη, για όλο το κόνσεπτ και τι ακριβώς πρόκειται να γίνει εδώ, τι θα δούμε. Το καράβι θα λειτουργήσει ως σκηνικό για καθημερινές δράσεις, παραστάσεις και δρόμενα που θα συμβαίνουν εδώ πέρα μπροστά στην πλατεία στο Δημαρχείο. Θεατρικό παιχνίδι, κυνήγι θησαυρού με ένα θέμα πάντοτε χριστουγεννιάτικο. Τώρα από εκεί και πέρα θα έχει μέσα κάποια δημιουργικά εργαστήρια, μέσα στο καράβι θα υπάρχει ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος είναι τις πρώτες μέρες τουλάχιστον όμηρος των πειρατών που τον έχουν απαγάγει υποτίθεται για να γιορτάσουν Χριστούγεννα, και φυσικά όλα αυτά θα είναι ανοιχτά για τα παιδιά πρωί και απόγευμα, χωρίς εισιτήριο, χωρίς είσοδο, χωρίς τίποτα, όλα τα κανονίζει ο Δήμος. Πείτε μας λίγο κατασκευαστικά για το καράβι. Πώς ακριβώς έγινε, πόσα μέτρα είναι, τι υλικά έχει, πόσο κόσμο παίρνει μέσα και πόσο ασφαλές είναι. Γιατί πολλά σκηνιά, ξύλα. Είναι 18 μέτρα το καράβι, έχει ουσιαστικά δύο δωμάτια. Είναι μια διαδρομή η οποία ξεκινάει από εδώ που είναι η είσοδος. Μπαίνουν μέσα τα παιδιά σε μικρές ομάδες, 15 μέχρι 20 παιδιά. Μοιράζονται στους δύο χώρους, κάνουν κάποιες δράσεις, συναντούν τον Άγιο Βασίλη, γράφουν ένα γράμμα για τον Άγιο Βασίλη. Από εκεί πέρα μπορούν να ανέβουν πάνω στο κατάστρωμα με συνοδεία διασκεδαστών που θα βρίσκονται και υπεύθυνων ανθρώπων που θα βρίσκονται πάνω όλες τις ημέρες. Να φωτογραφηθούν και μετά να κατέβουν από τη ράμπα ξανά έξω. Το καράβι έχει μεταλλικό σκελετό και είναι ξύλινη κατασκευή ουσιαστικά εξωτερική. Είναι ασφαλές, το έχουν επισκεφθεί πάρα πολλοί άνθρωποι στην προηγούμενη του μορφή και θεωρητικά από αύριο το βράδυ θα είναι ανοιχτό για να έρθετε να το δείτε και μέσα. Έχει ταξιδέψει προφανώς. Πού έχει πάει στην Ελλάδα, δηλαδή σε με τι εκδηλώσεις έχουν γίνει ως τώρα? Από όσο ξέρω εγώ, έχει πάει σε μια εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, στην έκθεση. Τώρα δυστυχώς δεν ξέρω, έχει πάει και σε μια ακόμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος να σας πω. Καλό τάξιδο να είναι λοιπόν, γιατί θα έχει πολύ μεγάλες διαδρομές ακόμα. Σίγουρα, ναι. Θα μείνει εδώ πέρα ένα μήνα και από εκεί και πέρα, από αύριο το βράδυ που θα είναι έτοιμο και στολισμένο με όλα του τα φώτα, σας περιμένουμε να έρθετε πάλι να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Αν θέλετε.